Αμάν! Τα καθάρματα! Απίστευτη πρόκληση από το Βρετανικό Μουσείο. Οι υπεύθυνοι διοργανώνουν για μία ακόμη φορά δεξίωση στις αίθουσες όπου φιλοξενούνται τα γλυπτά του Παρθενώνα. Παρά την έντονη αντίδραση του πρεσβευτή μας στο Λονδίνο, Αλεξάνδρου Σάντη, στην εκδήλωση θα παραστεί. Γιατί πειράζει που οι Εγγλέζοι θα φάνε μέσα στο μουσείο? Τι, γιατί, αγόρι μου τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή? Γιατί θα φάνε οι Εγγλέζοι μέσα στο μουσείο με τα αρχαία μας? Θα φάνε μέσα στην ιστορία μας? Αυτό είναι προσβολή, δεν το καταλαβαίνεις? Τι προσβολή, έτσι, πατέρα? Εδώ δηλαδή δεν μας πειράζει που μας φάγανε τα μάρμαρα και τα αρχαία μας και την ιστορία μας, και πειράζει που θα φάνε απλώς μέσα στο μουσείο με τα μάρμαρά μας? Μα δεν είστε καλά εσείς οι μεγάλοι, δεν σας καταλαβαίνω πια. Ακού τι λένε. Γεύμα και δεξίωση προγραμμάτισαν και πάλι στην αίθουσα όπου στεγάζονται τα σημαντικότερα γλυπτά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού οι υπεύθυνοι του Βρετανικού Μουσείου. Μη σεβόμενοι την ιστορία της ανθρωπότητας, ουσιαστικά παραθέτουν κοκτέιλ προκειμένου να εγκαινιάσουν τη νέα στοά του μουσείου. Η εφημερίδα Guardian πριν από ένα χρόνο είχε αποκαλύψει ότι το Βρετανικό Μουσείο νοικιάζει ακριβά τις αίθουσες με τα γλυπτά του Παρθενώνα σε ιδιώτες και εταιρείες για δεξιώσεις και γεύματα. Ο πρωθυπουργός μας αλλά και ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσαν για το θέμα αυτό. Ελληνικέ λαέ, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι Εγγλέζοι πράττουν πολύ σωστά και με αυτό που κάνουν μας δείχνουν το δρόμο. Εκμεταλλεύονται τα πάντα προκειμένου να βοηθήσουν την οικονομία τους. Σαν εμάς που έχουμε μαγαζί με τέτοια θέα και το αφήνουμε ανεκμετάλλευτο. Και μιλώ βεβαίως για την Ακρόπολη. Η άθλια κυβέρνηση του Πασόκ, αφού δεν μπορεί να το κάνει αυτή, ας μου την παραχωρήσει εμένα την Ακρόπολη για 200 χρόνια. Να την κάνω εγώ μια ταβέρνα. Θα αναλάβω εγώ προσωπικά το μαγαζί. Θα δίνω βεβαίως και ένα τυπικό ενίκιο στο κράτος. Εγώ θα είμαι ταβερνιάρης. Η Μαρίκα θα αναλάβει την κουζίνα, κάνει σαρμαδάκια, τολμαδάκια. Θα βάλουμε γύρω-γύρω την Παρθενώνα τραπεζάκια με άσπρα, καρό, μπλε τραπεζομάντιλα. Βεβαίως θα βάλουμε και μια τεράστια φωτεινή επιγραφή μπλε άσπρο νέων. Τη φαντάζομαι να γράφει χασα από ταβέρνα ο Γκαντέμις. Θα κάνω την ωραιότερη χασα από ταβέρνα των Αθηνών. Απ' τα πέρατα της γης θα έρχονται για να φάσει το μαγαζί. Μιλάμε για χοντρό συνάλλαγμα βεβαίως. Μωρέ, εγώ ήμουν έτοιμος να την κάνω ταβέρνα το 93 την Ακρόπολη, αλλά βλέπετε έχασε τις εκλογές εξαιτίας του αλήτου Σαμαρά. Του Αντώνη του Σαμαρά, αυτού του αλήτου Σαμαρά λέω. Τα έχασε πω, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Ελληνικέ λαέ, καλησπέρα. Η κυβέρνηση του Πασόκ απάντησε όπως πάντα δυναμικά σε αυτές τις βρετανικές προκλήσεις. Εγώ προσωπικά, ο πρωθυπουργός σας, έδωσε εντολή στον πρέσβη μας στη Βρετανία και μαζί με τη χριστουγεννιάτικη κάρτα που τους στέλνω κάθε χρόνο, αυτή τη φορά θα τους πάει και ένα σημείωμα στο οποίο τους τα λέω έξω από τα δόντια. Συγκεκριμένα, σε απειλητικότατο και οξύτατο τόνο τους έγραψα τα εξής. Ακούστε οργή και μένους. Παρακαλούνται τα μικρά παιδιά καρδιοπαθείς όπως απομακρυνθούν από τις τηλεοράσεις. Αγαπητοί Βρετανοί, πολύ θα σας παρακαλούσα να προσπαθήσετε, αν περνάει από το χέρι σας και αν είναι εύκολο, να αποφεύγετε τις καταπληκτικές αυτές διεξαγωγές πάρτι που κάνετε στην τόσο όμορφη και πρόσκαρη αίθουσα με τα μάρμαρα των Αθηνών. Σας το ζητώ σαν χάρη, με όποιο αντάλλαγμα θέλετε βέβαια. Σας φιλώ Σταυρωτά, Κώστας Σιμίτης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και συνεχίζω με ιστερόγραφο ακόμα πιο τρομακτικό. Είμαι αυτός ο κοντός με τις πολλές ελιές στη φάτσα που κάνουν τα πολλά σαρδάμ όταν μιλάω. Αν δεν θυμάστε εμένα, σίγουρα θα θυμάστε τη γυναίκα μου τη Δάφνη, την Ξινούσα. Τους έστειλα στο Καναβάτσο. Να δω τώρα πόσες μέντες θα κλάσουν μόλις το διαβάσουν. Αντί για να καταλάβουν επιτέλους και αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι πως η Ελλάδα δεν χαρίζει κάστανα. Α, δεν χαρίζει κάστανα. Αμάν! Τα καθάρματα! Το Λιβάδι των Εργένιδων. Θα μπορούσε να είναι τίτλος ταινίας, αν στο Λιβάδι, μια ορεινή κομμόπολη κοντά στην Ελασσόνα, οι άνδρες δεν κινδύνευαν να μείνουν στο ράφι, επειδή οι γυναίκες είναι είδος προς εξαφάνιση. Δεν πάω, να τις παίρνουν άλλοι. Φεύγουν από το χωριό. Ψαχνόμαστε όλοι για γυναίκες. Εγώ ήμουν από τους 500 που γλίτωσα και εγώ είμαι στο τελευταίο βαγόνι που παντρεύτηκα τώρα τελευταία. Έτσι, ο ανδρικός πληθυσμός του Λιβαδιού επιδίδεται τον τελευταίο καιρό σε μια εκστρατεία προσέλκυσης νεαρών γυναικών. Τι τους στάζουν? Σπίτι, άντρα πρώτα απ' όλα. Και σεξ. Και λεφτά. Παιδιά παλιέμορφα.
Μπράβο. Ό,τι θέλουν οι νύφες, αρκεί να έρθουν γυναίκες. Στην κατάσταση που βρίσκονται πλέον, δείχνουν ότι δεν τους απασχολεί ούτε η εθνικότητα των γυναικών. Γεια σας, κύριε μου, τι ακριβώς συμβαίνει αλήθεια εδώ στο χωριό σας, κύριε. Χούφτας, Θύμιος Χούφτας. Μάλιστα, κύριε Χούφτα, τι συμβαίνει τελικά εδώ σε αυτό το χωριό. Αχ, τι να γίνει σε αυτό το χωριό. Ό,τι δεκατουράει όρθιο έχει φύγει από αυτό το χωριό. Γυναίκα δεν υπάρχει στο χωριό, γυναίκα ούτε μια. Γίναμε αντρουχόρ και έτσι που σπάει το πράγμα θα καταλήξουμε να γίνουμε και αδερφουχόρ και μητά θα μας κορυδεύει όλους την δουλειά θα μας κορυδεύει. Αυτά τα πράγματα, κύριε Χούφτα, είναι σοβαρά πράγματα. Πώς το αντιμετωπίζετε, τι κάνετε. Αχ, πιδωδημάτι, μέρα-μέρα είναι και πυρνάει. Του βράδυ όμως τραβάμε πολύ μεγάλο ζόρι. Τι να σου πω, έβαλα και εδώ σε αυτό το καφενείο του ρημάδα, αυτό το συνδρομητικό. Και βάζει κάτι τσόντες. Έχουμε πάει πλάκα προχθές. Δηλαδή, μια-δυο εβδομάδες έβαλε μια τσόντα. Με δυο γυναίκες. Μια γυναίκα, το κεφάλι της είναι εδώ, τα ποδάρια της εδώ. Η άλλη γυναίκα είναι από πάνω ξαφνικά. Το κεφάλι της εδώ, τα ποδάρια της εδώ. Και να γυρνάνε γύρω-γύρω. Και να γλύφονται. Και να κάνουν και να. Μου σηκώνει και το μουστάκι ακόμα να μην πες. Θα με πλάκα όλοι εδώ μέσα στο καφενείο. Και το μεταξύ, αυτό το συνδρομητικό δεν είναι σαν τον αντένα. Να σε χαλαρώσει λίγο. Να σε βάλει μια διαφήμιση. Να πας μέχρι την τουαλέτα και να αυτοσυγκεντρωθείς δύο λεπτά. Του δείχνουν κουπανιά. Σκόθηκε ολονών και έγινε σαν με το συμπάθειο. Να, τεράστιο! Φου στο τέλος εδώ οι άντρες μέσα στο καφενέ. Κοιταζόμασταν μέσα στα μάτια και λέμε κάτι πρέπει να γίνει και. Αχ, και έγινε, έγινε, και έγινε. Και έγινε, με τρομάζετε κύριε Χούφτα, τι εννοείτε, τι έγινε δηλαδή. Βάλαμε κλήρο, να δούμε ποιο θα. Όχι, δεν θα πέσω. Ναι. Και τι έγινε. Αχ, ο κλήρος έπεσε στο γιάνναρο του Βουρδούμπαση, ρε. Ένα παλικάρι 2,5 μέτρα, ρε. Ντούρωση, φοιτηνή και μπάρι, σε αυτόν έπεσε ο κλήρος. Και έγινε η Γιανούλα. Και γυρνάει εδώ στα χουριά και στα Ρουμάνια που να σταλεί. Ποιος έγινε η Γιανούλα, ο γιάνναρος. Ο γιάνναρος, ναι. Όχι, δεν. Ναι, έγινε τσαπρινό κουλούσι ρίχτρα και κουνιέται σαν τα χλαδιά αριστερά δεξιά που να σταλεί. Άσε, μεγάλο πρόβλημα. Και μετά από όλα αυτά, τι κάνατε, κύριε Χούφτα. Έκτακτο συμβούλιο εδώ μέσα στον καφενέ. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ από το χωριό οι άντρες και είπαμε αυτό το πράγμα δεν πρέπει να ξαναγίνει. Πρόταση μου. Πήγαμε στον Δήμαρχο και του τρέξαμε τα δόντια, δεν έπεσε έτσι. Θα μας αγοράσει όλους από μια γυναίκα, γιατί φτάσαμε στο αμήν. Και ο Δήμος μας πήρε από μια γυναίκα. Σας αγοράσε ο Δήμος από μια γυναίκα. Ναι, μας πήρε. Και τότε τι παραπονιέστε, κύριε Χούφτα, και ερχόμαστε εδώ να κάνουμε άδικα ρεπορτάζ. Γιατί δεν παντρεύεστε τη γυναίκα αυτή, ο καθένας που σας αγόρασε, να αποκατασταθείτε, να τελειώνουμε. Γιατί ο παπάς μας παντρεύει με γυναίκες από την Ταϊβάν. Γιατί τι το πειράζει τον παπά που οι γυναίκες είναι από την Ταϊβάν. Βρε, έχει του δίκιο το άνθρωπο. Αυτές είναι οι ζούφιες του χιλιάρικου. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Μια δυο χρήση και μετά ξεφουσκάνε. Σου λέει, ό,τι μέρα εγώ άλλη δουλειά θα κάνω να πηγαίνουμε αυτούς τους χαζούς που παντρεύουν στις εκκλησίες. Έχει του δίκιο του παπά. Τέλος πάντων, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς είναι η ζωή σας, οι συνθήκες διαβίωσης εκτός του σεξουαλικού δηλαδή. Πώς είναι το σπίτι σας χωρίς μια γυναίκα. Αχ, αυτή η ερώτηση ήταν μαχαιριά στην καρδιά, κύριε δημοσιογράφε. Αχ, ξέρετε πώς είναι το σπίτι μου. Δεν θέλετε να ανεβούμε πάνω, να σας το δείξω, να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι, πόσο σκουνισμένο, πόσο ανακατημένα είναι τα σκυπάσματα. Βέβαια, αυτό θα ήταν για μένα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και με την κάμερα να τραβήξω κάποιες εικόνες. Α, ναι, μην ακίνητος, ε! Παίρνουν δύο πράγματα και πάμε πάνω, ε! Ωραία. Μητρό, του μαγαζί και τα μάτια σε εσύ εδώ, Ρεκάν Κουμάντο. Πού πας τώρα, με το μορφάπεδο φεύγες. Κάτσε καλά, ρε, εγώ τον είδα πρώτος. Τι σου λέω εγώ, ρε, πού πας, λέω. Πάει αν με πάνε σπίτι να του δείξω πως είναι πολύ σκουνισμένο και πολύ έτσι κι αλλιώς, για να τραβήξει εικόνες, ρε. Ρε, πολύ καλό, άμα τελειώσει από το Θύμιο, είμαι κι εγώ πολύ ακατάστατο στο σπίτι. Θα έρθει να τραβήξουμε καμιά εικόνα. Βεβαίως, κύριε, με χαρά. Μόλις τελειώσω το ρεπορτάζ με τον κύριο Χούφτα, μπορώ να έρθω να σας βρω να καθίσουμε κάπου να τα πούμε. Χλωμό το βλέπω να καθίσεις. Γιατί? Γιατί το τσούξιμο θα είναι ανελιέτο, αλλά έλα εσύ με το καλό. Ποιο τσούξιμο, κύριε? Σκανουγό. Σκανουγό. Αμάν! Τα καθάρματα! Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για την Άτζελα Δημητρίου όταν της απένιμαν το διπλόπλατινένιο δίσκο και όταν οι φίλοι της από την Τουρκία τη ζήτησαν να τους τραγουδήσει ακόμα και playback για τελευταία φορά πριν φύγει από την Κωνσταντινούπολη, εκείνη με δυσκολία συγκράτησε τα δάκρυά της. Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι αγαπήσανε τη γυναίκα Άτζελα πρώτα, που είναι αυθόρμητη, που είναι γλυκιά, που τους μιλάει έτσι αυθόρμητα και γλυκά, τη γυναίκα που δεν έχει κακίες, τη γυναίκα που έχει βιώσει πράγματα και έχει καταφέρει πολλά πράγματα μόνη της, το ταλέντο μου, το μεσογειακό αυτό που έχω το περίεργο και η φωνή μου. Η Άντζελα Δημητρίου όμως για το ίδιο θέμα μίλησε και στην εκπομπή μας «Αμάν τα καθάρματα». Κυρία Άντζελα Δημητρίου, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη σας επιτυχία στην Τουρκία? Γιατί δηλαδή σας αγαπάνε τόσο πολύ οι Τούρκοι? Θα σας πω. Βασικά, είμαι σίγουρη πως με αγάπησαν για τις μεσογειακές ταπεραμέντες μου. Για το ότι είμαι πολύ όμορφη. Οι μεγάλες μου βλεφαρίδες βλέπετε. Για τα στιτά και λαχταριστά με μέμ.
τα καλοβαμμένα νύχια στα πόδια μου, για τις καταπληκτικές ελιές που έχω πίσω στην πλάτη, για την εξυπνάδα μου και τις απαντήσεις που δίνω, για την αυθορμιστικότητά μου. Επίσης, έχω μία φοβερή φωνή. Πώς δεν σας πω, αυτό το καταπληκτικό εδίο με την ανεπανάληπτη χρεία δεν παίζεται. Τα τουρλωτά μου οπίστια, οι ξυρισμένες μου μασχάλες, αλλά το κυριότερο πιστεύω είναι η φοβερή μου επιμόρφωση. Διαβάζω, ξέρετε, ποίηση, όπως Καζαντζίδη. Αυτόν τον ποιητή που τον αφαίρεσε η εκκλησία μας, δεν χάνω ποτέ επίσης καμία τραγωδία προϊστορική. Τις ξέρω όλες απ' έξω και ανακατωτά. Όλες τις κομμωδίνες αυτού του αριστοκράτη, τις ξέρω απ' έξω. Είμαι τόσο ρομαντική που πάω στο Σούνιο και αγναντεύοντας από εκεί όλο τον Ατλαντικό, τραγουδάω αυτές τις κομμωδίνες απ' έξω. Γι' αυτά με αγαπάνε και καλά κάνουν. Γι' αυτό και έχω επιτυχία. Αμάν! Τα καθάρματα! Ίσως την έχουμε συνηθίσει σε ακούσματα πιο λαϊκά. Αυτή τη φορά η Κέτη Γαρμπή τολμά κάτι διαφορετικό. Το κάτι παίχτηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι καινούριο. Είναι... Το νιώθω ότι έχει πάει λίγο, έχει μείνει λίγο πίσω. Φέρουνε τα μάτια σου, τα μάτια σου από μένα. Καμένοι τη μαρτύσανε τα αγάπες σαν και σένα. Ταιριάζει πολύ, πολύ στην Κέτη. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει το rock feeling, ας πούμε, και την ψυχή να πει τέτοια κομμάτια. Μετά λοιπόν την μεγάλη στροφή της Κέτης Γαρμπής στον χώρο της rock μουσικής, η Κέτη διασκευάζει σε rock πλέον ύφος και τις παλιότερες επιτυχίες της, αλλάζοντας μέχρι και τους στίχους. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, σας παρουσιάζουμε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Το Κάτι» στη νέα ροκ εκτέλεσή του με θέμα την προετοιμασία των αθλητών μας για την Ολυμπιάδα του 2004. Ναι, κυρίες και κύριοι, η Κέτη Γαρμπή είναι πλέον ροκ. Δεν με ενδιαφέρει αν προπονήσε με τις λάσπες και αν αθλήσες επαναδριώτακα, ούτε αν παίρνεις πάντα φθηνό βιταμίνες και όλοι αυτόγραφος ήταν. Δεν με ενδιαφέρει αν υδρώνεις μες στους τύπους και αν κατάκομος στο σπίτι σου γυρνάς. Δεν με ενδιαφέρει αν ήσουν πρώτος στους εμφύπους και τα μετάλλια μετράς. Τώρα θα έρθει, τώρα θα έρθει αυτός ο μαύρος που θέλεις, που θα σε κάνει σαν κεντάρις να τρέχεις. Αυτός ο αράπης που τρέχει, που αν σε πιάσει πολύ τσούξιμο έχει. Αυτός ο μαύρος που θέλεις, που θα σε κάνει σαν κεντάρις να τρέχεις. Αυτός ο αράπης που τρέχει, που αν σε πιάσει πολύ τσούξιμο έχει. Αμάν! Τα καθάρματα! Σόξης η πρωτεύουσα από την αποκάλυψη Ρόδουλης, λίγο πριν πεθάνει ότι αν και γνώριζε πως έπασχε από AIDS, δεν λάβανε μέτρα προφύλαξης. Απευθεία σύνδεση με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, εκεί που έχασε την ζωή της. Έλα, γουράκι μου. Μπαμπάκα μου, τι είναι η Ρόδουλη? Τι είναι η Ρόδουλη? Ναι. Η Ρόδουλη είναι μια γυναίκα η οποία πηγαίνει με άλλους άντρες και πληρώνεται. Και πού πηγαίνει? Τι πού πηγαίνει, αγόρι μου, πηγαίνει. Πηγαίνει και κάνει σεξ μαζί τους. Σεξ? Και τι είναι το σεξ? Ρωτούσε. Το σεξ, αγόρι μου, είναι αυτό που κάνει ένας άντρας και μια γυναίκα και... Και μετά βγαίνει ένα παιδάκι, σαν και σένα. Α, δηλαδή η μανούλα είναι η Ρόδουλη? Όχι, αγόρι μου, τι είναι αυτά που λες? Ποια η μανούλα σου η Ρόδουλη? Βεβαίως και δεν είναι η Ρόδουλη. Δηλαδή δεν πληρώνεται η μανούλα? Φυσικά και δεν πληρώνεται, αγόρι μου, η μανούλα σου. Α, γι' αυτό δεν κόλλησε. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί τότε παίρναμε και οι δύο προφυλάξεις. Κι εγώ πώς βγήκα? Στη δικιά σου την περίπτωση τότε δεν πήραμε προφυλάξεις. Άρα έχεις AIDS. Τι λες ρε που έχω AIDS? Τότε η μαμά πληρωνόταν. Τι λέει ρε, με μπέρδεψες ρε. Εσύ με μπέρδεψες. Εσύ με μπέρδεψες. Εσύ με μπέρδεψες, σταμάτα. Εσύ με μπέρδεψες, να σταματήσεις. Σταμάτα. Αντώνε, παράταμε. Από την θανατηφόρο ασθένεια. Εσύ με τώρα. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι επίσης πάσχουν. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δείτε τι θα δούμε σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε δηλαδή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ στην εκπομπή «Αμάν τα καθάρματα». Μείνετε μαζί μας. We'll be right back.
Come on! Αμάν! Τα καθάρματα! Had enough of red? I did it my way. Make it simple. Cutty sock. Ο Γερμανός σας προσκαλεί στο πιο μαγικό γιορτινό ταξίδι. Ανακαλύψτε τη χώρα των δώρων. Το φθηνότερο καρτοκινητό της αγοράς B3 Telital 220. Τώρα μόνο 24.900 δραχμές και μαζί δώρο μία απίθανη θήκη ζωάκι. Χαρίστε το σήμερα. Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός. Σας συνδέει με τη τεχνολογία. Ποιο είναι εσύ? Un diavolo. Diavolo de Antonio Banderas. O de toilette para hombre. Στη Hyundai γιορτάζουμε και στα Atos και Accent σας κάνουμε δώρο 100.000 δραχμές. Μόνο προλάβετε. Έως 31 Δεκεμβρίου. Κλεραζί. Πρόσωπο με πρόσωπο. Who doesn't know it? Όλοι στην παρέα το χρησιμοποιούν. Ειδικοί από όλο τον κόσμο σχολιάζουν για το πώς καταπολεμούν τα σπυράκια. Ρεζούλτε μέσμο. Οι ειδικοί συμφωνούν. Το κλεραζίλ είναι αχτύπητο με τα σπυράκια. Για καθαρό πρόσωπο, οι ειδικοί συμφωνούν. Κλεραζίλ Complete. Southern Comfort. Born in New Orleans, lives everywhere. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Τώρα με τα νέα δελτία. Σημείωσε μόνο νίκες. Παίξε απλά. Κέρδισε εύκολα. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Από τον ΟΠΑΠ. Η κινητή τηλεφωνία αλλάζει. Άνοιξε ZAX και φέρνει για εσάς αποκλειστικά σε όλη την Ευρώπη το νέο Motorola Talkabout 200. Δικό σας μόνο με 630 δραχμές το μήνα και σύνδεση Κοσμοτέ. Για αποκλειστικά νέα προλάβετε. Άνοιξε ZAX. What's inside that counts? Fahrenheit, Golem, de Christian Dior. Beauty Shop, make up your mind. Pom, 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 pom. Σόκο Σνακ, με σοκολάτα Ιούν απ' έξω και κρέμα με γεύση σοκολάτας. Και Σόκο Σνακ με γέμιση καραμέλα γάλακτος. Σόκο Σνακ από την Ιούν. Τα Χριστούγεννα είναι η πιο ζεστή γιορτή και ο Σικάρι σας κάνει το πιο ζεστό δώρο. Μια θερμενόμενη κουβέρτα αξίας 30.000 δραχμών. Και ακόμη, ο Σικάρι σας ζεσταίνει με 36 πραγματικές άτοκες δόσεις. Και πρώτη δόση το 2002. Σικάρις. Στη Fiat η απόσυρση αποσύρεται.
Προλάβετε και εσείς το Fiat Bravo Fiat Brava με απόστηση του παλιού σας αυτοκινήτου για τουλάχιστον 650.000 δραχμές. Μόνο στη Fiat. How many know Drambuie's secret recipe? Few. Very few. Drambuie, it has a way. Αμάν! Τα καθάρματα! Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες πριν από λίγο που μεταδόθηκαν κιόλας ότι ο κ. Πολύδωρας μεταφέρθηκε στο γενικό κρατικό με οξύναφραγμα. Πάει! Αρπαμπάκα μου! Πάει ο κ. Πολύδωρας και ήταν καλός κύριος και έπαθε έμφραγμα. Τι λες τώρα, τρελάθηκες, καλά δεν βλέπεις, χτύπα ξύλο άνθρωπος πάει ο κύριος Πολύδωρος. Αφού πήρε ο ίδιος τηλέφωνο εδώ τώρα και είπε ότι είναι μια χαρά, απλά αυτοί εδώ στις ειδήσεις κάνανε ένα λάθος. Τι λες εσύ πατέρα, σοβαρός είσαι κι εσύ. Άκου τι λέει, είναι δυνατόν να έχουν κάνει λάθος οι δημοσιογράφοι και να μην ξέρουν και να ξέρει αυτός καλύτερα. Αφού το είπαν στις ειδήσεις, πάει και τελείωσε. Έπαθε έμφραγμα. Και πρέπει κάποιος να τον πάρει να τον ενημερώσει τον άνθρωπο. Να ξέρει και αυτός ότι έχει πάθει έμφραγμα. Αχ, τον κύριο Πολύδωρα, τι έπαθε. Μα δεν πρέπει να το ξαναφήσω να δει τη βάρη σας. Πέθακε μια χαρά είναι ο Πολύδωρας. Αφού το είπαν οι ειδήσεις. Ο τέος Πάτερ Πίτερ Στόουν και η νυν εφημέριος Κάρολ Στόουν που τη βλέπετε με το χαμόγελο στα χείλη να τα λέει με τα παιδιά του κατηχητικού στην ενορία του Αγίου Φιλίππου στο Σουίντον της Βρετανίας είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με μια μικρή διαφορά φίλου. Ο εφημέριος Στόουν, δημοφιλέστατος στο πίμνιό του, είχε την όψη άνδρα. Μέσα του όμως ένιωθε γυναίκα. Πολεμώντας σαν άντρας λοιπόν με τον άλλο του εαυτό για ολόκληρες δεκαετίες, πήρε τη γενναία απόφαση να αλλάξει φίλο. Έκανε τη σχετική εγχείρηση και μετά από μερικές εβδομάδες επέστρεψε στην εκκλησία ως η εφημέριος Κάρολ. Μετά από όλα αυτά, τα καθάρματα του Αμάν πήγαν στην Αγγλία και βρήκαν την ιερέα Κάρολ, πρώην Πίτερ Στόουν. Ευεσημότατη πλέον, Κάρολ. Πείτε μου αλήθεια, πώς πήρατε αυτή την πραγματικά δύσκολη απόφαση, μια που ήσασταν και ένας πρώην ιερέας, να προχωρήσετε στην εγχείρηση αλλαγής φύλου. Θα σας πω, πριν 2 χρόνια άκουσα μια φωνή η οποία μου είπε: Πίτερ, εσύ με αυτό το θαυμάσιο κορμί, με αυτά τα κάλλη, αδικήσε που είσαι άντρας. Πρέπει να γίνεις γνήσιο θηλυκό. Με λίγα λόγια μας λέτε δηλαδή πως ήταν κατά κάποιο τρόπο μια θεϊκή εντολή αυτό που κάνατε. Ναι, ναι, μπορώ να το πω και αυτό γιατί για μένα ο Τζον, ο κομμένος μου, είναι και θεός μου, αυτός μου το είπε και το έκανα. Μάλιστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τώρα που τελείωσε η επέμβαση, που είστε πλέον μια γυναίκα, πώς αισθάνεστε αλήθεια? Α, θαυμάσια, μου είχε φύγει ένα τεράστιο βάρος. Βέβαια, αναφέρεστε στο ψυχολογικό βάρος της αγωνίας που είχατε μέχρι να. Νο. Μιλάω για αυτά. Για αυτά που ήταν τεράστιο βάρος. Τα είχα τεράστια, ήταν μπαμπάτσικα. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά καθόλου πλέον. Σας παρακαλώ πολύ. Οι γονείς σας, αλήθεια, αγαπητή Κάρολ, πώς το πήραν? Θα σας πω, η μαμά μου έκανε ένα καταπληκτικό πάρτι. Ο μπαμπάς μου πάλι δεν την άντεξε την αλλαγή φύλου, έπεθε ένα εγκεφαλικό. Κρίμα. Ήταν καταπληκτικό το πάρτι. Καταπληκτικό, αλήθεια. Δηλαδή με λίγα λόγια μας λέτε πως όλα πήγαν μια χαρά. Είναι όλα θαυμάσια, όλα περίφημα. Ναι, όλα καλά είναι, εκτός του ότι μου έχει μείνει ένα κουσούρι και κατουράω όρθια και κατουράω ταράσα και γίνομαι χάλια. Τι να σας πω. Αλλά κατά τα άλλα. Αντίχριστε, σατανά! Για όλου κάλτσα, φίλε του Ρουβάλε! Μα κύριε Λούκα, πώς βρεθήκατε εσείς εδώ? Πίστευες ότι δεν θα την έβρισκα, όλους τους βρίσκει, Λούκα! Ου, πρωτόκρα, αντίχριστε, εκκυρισμένοι! Έλα εδώ να σε ξεμαλιάσω, δεν τρέπεσαι! Ου, κύλερ of Ορθοδόξια! Ου, like Ρουβάς! Like Πανούσης! I kill you! Αμάν! Τα καθάρματα! 25 χρόνια την μεγάλωναν με στερήσεις και θυσίες για να τη χάσουν μέσα σε λίγα λεπτά από μια κρίση επιληψίας που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το ξεγυμνωμένο εδώ και πολύ καιρό σύστημα υγείας στην επαρχία. Η Μαρία Βρεχτούρη έσβηνε στην αγκαλιά του πατέρα που παρακαλούσε να στείλουν ένα στενοφόρο από το νοσοκομείο. Ένα στενοφόρο που δεν πήγε ποτέ. Το ασθενοφόρο δεν ήρθε γιατί δεν υπήρχε στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή. Ασφαλώς δεν φέρει καμία ευθύνη το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο και να ήθελε δεν μπορούσε να στείλει ασθενοφόρο.
Κύριε Ηλιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μας μια ειλικρινή απάντηση. Μα τι συμβαίνει επιτέλους, πού οφείλεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση? Ποια είναι η αλήθεια, δεν έχετε ασθενοφόρα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γανάκη, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε πολλά ασθενοφόρα. Αλλά για να είμαι πιο συγκεκριμένος μαζί σας, όλα τα ασθενοφόρα που έχουμε μαζί, στο σύνολό τους, είναι ένα. Όλα μαζί είναι ένα? Μάλιστα, είναι ένα. Ένα ασθενοφόρο, και πώς αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, αγαπητέ μου? Εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Εδώ πεθαίνει κόσμο στους δρόμους. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όντως το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Για αυτόν τον λόγο ήδη το αντιμετωπίζουμε. Ναι, το αντιμετωπίζετε, αλλά με ποιον τρόπο? Να σας πω. Έχουμε ήδη προσλάβει εδώ στο νοσοκομείο Τρικάλων μια καφετζού. Κύριε Ηλιάδη, γιατί μάλλον άκουσα καλά, είπατε μια καφετζού? Πολύ καλά άκουσατε, κύριε Κανάκη. Είπα καφετζού. Και ανοίξτε τώρα τα αυτιά σας να ακούσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο μηχανισμός, δουλεύει εδώ όλο το σύστημα. Έχουμε και λέμε. Εδώ είναι το μπρίκι. Και από πάνω stand-by κάθεται και περιμένει με υπομονή ή καφετζού. Εδώ είναι το τηλεφωνικό κέντρο και έχουμε stand-by να περιμένει την αγαπητή μας τηλεφωνήτρια. Και εδώ είναι ο οδηγός με το ασθενοφόρο και το κλειδί στο χέρι, stand-by και αυτός. Με το που δεχόμεθα μία κλίση, κύριε Κανάκη, αυτομάτως ενεργοποιούνται όλοι. Ο οδηγός γυρνάει το κλειδί, βάζει μπροστά το ασθενοφόρο. Η δε καφετζού ψήνει το καφέ για τον οδηγό. Τρέχει, βγαίνει στο προάβλιο με το καφεδάκι στα χέρια. Πίνει τα κατάκα ο οδηγός τον καφέ του, δίνει πίσω το φλιτζάνι στην καφετζού. Παίρνει η καφετζού το φλιτζάνι, διαβάζει και ενημερώνει τον οδηγό και το πλήρωμα του ασθενοφόρου, τους τραυματιοφορείς δηλαδή, εάν είναι σοβαρό το περιστατικό ή όχι. Να ξέρουν οι άνθρωποι, να πάνε ή να περιμένουν το επόμενο περιστατικό. Κύριε Κανάκη, θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα. Δεν κάνουμε προχειροδουλειές. Έχουμε, πώς θα σας το πω, έχουμε όραμα εδώ στο νοσοκομείο Τρικάλων. Τι λες, άνθρωποι, τι τρελός είσαι, μπαμπά. Μα ακούς τον εαυτό σου. Μα, δηλαδή η τύχη των ασθενών βρίσκεται στα χέρια μιας καφετζούς. Καταρχήν, κύριε Κανάκη, τρελός είστε και φαίνεστε. Και δεύτερον, θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο η καφετζού. Σας πληροφορώ ότι έχουμε δημιουργήσει μια τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας, η οποία είναι το 090-166-166, δουλεύει όλο το 24ωρο και είναι ανοιχτή σε όλους τους τραυματίες και σε όλους τους ασθενείς να πάρουν όποτε θέλουν και να ενημερωθούν από μας για τον ασφαλέστερο και συντομότερο δρόμο, προκειμένου να έρθουν εδώ στο νοσοκομείο μας για να τους κάνουμε καλά. Εδώ στο νοσοκομείο μας, στο νοσοκομείο Τρικάλων. Δεν μου λες, άνθρωπε μου, ακούς τι λες? Δηλαδή, έχεις αντίληψη? Δηλαδή, οι ασθενείς και οι τραυματίες θα έρχονται μόνοι τους στο νοσοκομείο σου? Βέβαια, κύριε Κανάκη, πώς θέλετε να έρχονται, αφού αυτοί χρειάζονται τη βοήθειά μας? Πώς θα σας το πω? Είναι όπως με τα δανεικά, κύριε Κανάκη. Αυτός που δανείζεται πηγαίνει σε αυτόν που δανείζει και τα παίρνει και μετά φεύγει. Έτσι λοιπόν και αυτοί, ασθενείς και τραυματίες, έρχονται εδώ, παίρνουν αυτό που χρειάζονται από εμάς και επιστρέφουν στη βάση τους. Μα είναι τώρα αυτή η συμπεριφορά και αντιμετώπιση προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη βοήθειά σας? Αυτό ακριβώς. Είπατε τη μαγική λέξη, κύριε Κανάκη. Αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ προσωπικά να χτυπήσω με αυτές τις κινήσεις. Γιατί, κύριε μου, να μας πάρεις τηλέφωνο μόνο όταν έχεις την ανάγκη μας? Τις υπόλοιπες μέρες εμείς, τι είμαστε εμείς? Πάτε να πείτε ένα γεια. Δεν είναι προσωπικό αυτό το θέμα, άνθρωπε μου. Δεν είναι δυνατόν να το παίρνετε προσωπικά. Θα το πάρω και θα το παραπάρω προσωπικά, κύριε Γανάκη. Και πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο, επειδή έχω εκνευριστεί πάρα πολύ, ότι θα ήθελα, θα σας παρακαλούσα μάλλον, να ενημερώσετε όλους αυτούς τους υποψήφιους ασθενείς, τραυματίες, ότι πρέπει να καταλάβουν επιτέλους, κύριε Γανάκη, δεν μπορούν να παθαίνουν ατυχήματα και να αρρωσταίνουν όποτε τους καπνίσει, όποτε το θυμηθούν αυτοί. Και γιατί δεν έχουμε πρώτον ασθενοφόρα και δεύτερον, γιατί, κύριε Κανάκη, έχουμε και εμείς οικογένεια. Έχω γυναίκα, έχω παιδί, έχω καρσονιέρα, έχω γκόμενα. Πρέπει να τους τακτοποιώ όλους αυτούς. Θέλω σαν άνθρωπος να δω ένα βράδυ το ματσάκι μου, να πιω το ουισκάκι μου με τους ξηρούς καρπούς. Τι πάθατε, ρε παιδιά, σας κάναμε κάτι? Μιλήστε, ρε παιδιά, πείτε. Τι σας κάναμε, και εσύ με την κάμερα. Και εσείς, κύριε Κανάκη, πείτε, τι με κοιτάτε έτσι? Αν δεν έχετε να πείτε, μην με τυρανάτε όμως. Τι πάθατε όλοι? Αμάν! Τα καθάρματα! Μπέγο! Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών αποτάθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο, ψάχνοντας τον Άγιο κατάλληλο για προστάτη των ποδοσφαιριστών και αθλητών. Ο κύριος Χριστόδουλος απάντησε λέγοντας πως ο Άγιος Νέστορας είναι ο καταλληλότερος, διότι ο βίος του δίδει εκείνα τα στοιχεία που τον αναγνωρίζουν προστάτη του κάθε αθλητή. Δεν ήθελα ο αθλητισμός να είναι ξεκάρφωτος, γιατί όλοι έχουν Άγιο εκτός από εμάς. Ας βάλει λοιπόν το χέρι του Άγιος Νέστορας να πάνε όλα καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον ελληνικό αθλητισμό. Τι δήλωσε όμως για το θέμα αυτό στην εκπομπή μας ο πρόεδρος της ΕΠΑΕ, Βίκτορας Μητρόπουλος? Με τρομακτική έκπληξη και έναν φοβερό αποτροπιασμό, ακούσαμε και ενημερωθήκαμε από τις ειδήσεις ότι βαπτίστηκε, λέει, προστάτης των ποδοσφαιριστών από την επίσημη ελληνική εκκλησία, ο Άγιος Νέστορας.
Και μάλιστα χωρίς καν να ζητηθεί άποψή μας επί του θέματος. Όλοι γνωρίζουν πόσα πολλά έχω κάνει εγώ, ο Βίκτορας Μητρόπουλος, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν περίμενα τέτοια γνωμοσύνη από την Εκκλησία. Θα μπορούσε να ονομάσει εμένα Άγιο Βίκτορα Μητρόπουλο και να είμαι εγώ ο Άγιος Προστάτης όλων των ποδοσφαιριστών. Πράγμα βέβαια που τόσα χρόνια κάνω με ήθος. Κατόπιν τούτης της άδικης πραγματικά απόφασης και μετά από μια έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε ο κύριος Κόκαλης και όπως ήταν φυσικό συμφώνησα και εγώ πως μέχρι να ανακηρυχθώ εγώ ο Άγιος του ποδοσφαίρου από την Εκκλησία, το ελληνικό πρωτάθλημα θα διακοπεί επαόριστον. Αμάν! Τα καθάρματα! Το τηγάνι με το καυτό λάδι που προσγείωσε στο κεφάλι του 40χρονου Αποστόλη Καλογύρου, η σύντροφός του, η 33χρονη Βάνα Γιαβούρογλου, πριν από 15 ημέρες, έγινε θέμα συζητήσεων αφού ο άνδρας κατέληξε με εγκάβματα στο νοσοκομείο του Βόλου. Και όπως κρατούσε το τηγάνι, αντί να το αδειάσει το πιάτο, τα έκανε πλάτη στην τάφρα εδώ πάνω. Γιατί να έρθει μέσα στα εκεί που τηγανίζουν τα ψάρια. Γιατί να έρθει να με σπρώχνει. Και μου δώσει χαστούκι. Εγώ τον είπα να έρθει να με χαστοκώσει. Να το ψάξει τα βρει ο νόμος και να μην την αφήσει ελεύθερα η φορά. Γιατί είναι επικίνδυνη κι άλλος άνθρωπος να την πάθει. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Έμελε όμως να έχει αίσιο τέλος, αφού ο Αποστόλης Καλογύρου που ζεματίστηκε από την τηγανιά, όχι μόνο δεν ζήτησε την τιμωρία της συντρόφου του, αλλά θέλησε να ξεχάσει και το συμβάν, υποσχόμενος μπροστά σε δικαστές και ακροατήριο ότι πολύ σύντομα θα παντρευτούν. Το ζευγάρι που μένει και πάλι μαζί στη Νέα Ιωνία του Βόλου, δεν μένει παρά να ορίσει την ημερομηνία του γάμου. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε ένα τυπικό μεσημέρι του ζευγαριού αυτού. Φάκια η αγάπη μου! Αχ καλέ, την τσουφλισμένη μου αγάπη! Τι κάνει η Ράς μου? Καλά, είμαι λίγο κουρασμένος, δουλειά βλέπεις γυναίκα. Κάτσε. Τι καλό μου έτοιμα σήμερα να φάω. Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες στο φούρνο. Δεν το βάλα ακόμα όμως, ζεσταίνω το φούρνο προς το παράγον. Πάλι ρε εσύ γυναίκα, προχθές δεν φάγαμε. Προχθές φάγαμε, αλλά το ταψί δεν το έφαγες. Όχι, κούστα η γυναίκα μου, χτύπαμε. Πάντα. Χτύπαμε δυνατά, φτιάξε με. Χτύπαμε και εδώ, χτύπαμε και από εδώ. Πάντα. Τσουρούφλαμε. Αχ, όπως τις προάρες. Ρίξε μου λάδια καυτά. Κάνε με άντρα να ακουστάρω, μάνα μου! Έλα, αγάπη μου, ετοιμάσου! Και μένα μου αρέσει πάντα! Πάντα! Τι καύλα είναι αυτή! Ρίξε μου καλάπια! Φτιάξε με, μάνα μου, φτιάξε με! Καλάπι στις πλουγιές! Έλα και έχω το χοντρό, το καλό, το μαγειρικό! Καλάπι στο τσούξιμο! Να το τσούξιμο σου! Σ' αρέσει το χοντρό αλάτι! Τρελαίνομαι! Πες να τα ακούω για τα λάτι! Ρεζίστηκα, μάνα μου! Πάμε μέσα να σε φτιάξω κι εγώ! Πάμε μέσα, θέλω να γίνω ένα με τα κάμπλατά σου! Να, να σε φουρδίσω! Να σε βάλω κάτω! Αμάν! Τα καθάρματα! Τα 2 δισεκατομμύρια δραχμές που θα κοστίσει η αγορά των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter προκαλούν όχι μόνο επιχειρηματικές κόντρες αλλά και παρεμβάσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα. Ο κ. Μπέρνς, μιλώντας σε συνέδριο επιχειρηματικού ομίλου, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει λαθασμένη την απόφαση της Αθήνας να αγοράσει 60 αεροσκάφη Eurofighter και αντιπρότεινε την αγορά των νέων Αμερικανικών μαχητικών Joint Strike Fighter. I hope that the sights of all of you who think about your Air Force capabilities in the future won't rest solely with a Eurofighter, a plane that does not fly. Ο Αμερικανός πρέσβης Nicholas Burns δήλωσε για το θέμα των Eurofighter στην εκπομπή μας. Burns, Nicholas Burns. Εμένα δεν μου αρέσει να επεμβαίνω στις αποφάσεις της Ελλάδας. Όμως το κάνω διότι πλέον σας πονάω. Τόσα χρόνια εδώ αισθάνομαι κι εγώ Έλληνας. Αφού τώρα τελευταία, να καταλάβετε, πετάω τα σκουπίδια από το παράθυρο. Εχθές πλήρωσα 100 χιλιάρικα στην πολεοδομία και πήρα μαϊμού άδεια να βάλω τζαμαρία στο πίσω μου μπαλκόνι. Τόσο Έλληνας αισθάνομαι. Ακούστε με λοιπόν, δεν μιλάω σαν πρέσβης των ΗΠΑ, σαν Έλληνα σας μιλάω. Δεν είναι καλά αυτά τα αεροπλάνα, τα Eurofighter. Τα δικά μας να πάρετε, τα Joint Strike Fighter. Έχουν διπλό διαφορικό. Τραβάνε στην ανηφόρα. Έχουν 3 ολόκληρα χρόνια αντισκουριακή προστασία. Έχουν ABS, ESP, SDE, ABCD, EPG, HTQ.
και πολλά άλλα έξτρα. Δερμάτινο σαλόνι, εξαπλό CD, φώτα ομίχλης. Όμως αυτό που τα κάνει ουσιαστικά να ξεχωρίζουν είναι το ότι δεν πέφτουν. Είναι τα νέα άπευτα αεροπλάνα. Άσε, που αν πάρετε αυτές τις μπαχατέλες στα Eurofighter, θα σας κοροϊδεύουν οι Τούρκοι. Στην ίδια γειτονιά οι Τούρκοι να φοράνε Adidas και εσείς Abibas. Πάρτε τα δικά μας αεροπλάνα και θα σας στείλουμε και τον καλύτερό μας πιλότο που έχει φέρει εις πέρας τις πιο δύσκολες αποστολές. Μιλάω βέβαια για τον Tom Cruise. Πάρτε, γιατί τις ίδιες μαλακίες έκαναν και οι Ιουγκοσλάβοι. Άντε βρε παιδιά, δώστε σε εμάς τα 2-3 για την ειρήνη ρε γαμώτο. Αμάν, τα καθάρματα. Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, η επόμενη ενότητα της εκπομπής μας είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Καλημέρα σας κύριε, γεια σας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Τσαντέρεμο να πούμε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μπορείτε να μου πείτε πόσα παιδιά έχετε? 25 παιδιά έχω να πούμε. Γιατί αλήθεια κύριε κάνετε τόσα παιδιά? Δεν τα κάνω εγώ ρε αδερφέ, η γυναίκα μου τα κάνει, εγώ δεν κάνω τίποτα. Εντάξει κύριε, βάζετε κι εσείς όμως το χεράκι σας. Το χεράκι, πιάνει και με το χεράκι. Άμα δεν το ξέρα, άλλη φορά δεν ξαναχουφτώνω ποτέ, κατετελείωσε. Θα σου πω κύριε, γιατί κάνετε τόσα πολλά παιδιά? Όχι και πολλά ρε αδερφέ, 25 παιδιά έχω μόνο να πούμε. Τι μόνο κύριε, λίγα είναι 25 παιδιά? Βέβαια λίγα είναι, άμα καθίσεις και το σκεφτείς τίποτα δεν είναι. Εδώ η πόλη έχει 2.000 φανάρια. Εγώ έχω 25 παιδιά, 1.975 φανάρια ελεύθερα στον ανταγωνισμό, για σκέψτε το λίγο. Καλά κύριε, τα παιδάκια σας δηλαδή, εσείς για τα φανάρια τα κάνετε? Γιατί να τα κάνω ρε τσιμπούνταλα, γιατί? Τι γιατί, τα παιδιά άνθρωπε μου είναι η ζωή, είναι η ευτυχία, είναι η ανθρώπινη συνέχεια. Εντάξει, γι' αυτό κι εγώ συνέχεια τα στέλνω στα φανάρια τα παιδιά μου, συνέχεια. Βρε άνθρωπε μου, γιατί εκμεταλλεύεστε κατά τέτοιο τρόπο τα παιδάκια σας? Φτούσου ρε που δεν μου λες τέτοιο πράγμα, εγώ ρε τα εκμεταλλεύω με τα παιδιά μου. Μέχρι τα 2 χρονών το ταΐζω, αυτό που σου λέει, 4 χρονών περπατάει, εγώ το ταΐζω. 6 χρονών μαθαίνει τη δουλειά. Μέχρι τα 14 να με δουλέψει εμένα, 8 χρόνια κάθε παιδί, μετά παντρεύεται. Εκμετάλλευση είναι αυτή! Αυτό με εκμεταλλεύονται! Τέλος πάντων, άνθρωπε μου, γνωρίζετε τουλάχιστον πως σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού? Όχι, εσένα περίμενα, να έρθεις να μου το πεις, από τα χαράματα τα άσυλα στα φανάρια. Ξέρεις τι τζίρογο κάνω κάθε Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού? Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, ρε παιδιά. Βοηθάτε με τις κάμερες, με τα κανάλια, να κάνουν 5-6 Παγκόσμιες Ημέρες του Παιδιού, να βγάλουμε κανένα βράκο παραπάνω. Κύριε, δώστε κάτι, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά, κύριε. Κύριε, δώστε κάτι. Α, τον Γιάννο, ένα σοκλάνι. Εδώ το χρηματιστήριο πάει κατά διάολου. Και εσύ μου ζητάς λεφτά. Τι κάνεις εδώ κάτω, σειρά? Ανέβω, κύριε. Εις πράτης, δηλαδή, λεφτά. Μάλιστα. Εφορία έλεγχος. Πού είναι η ταμιακή σου μηχανή? Πού την? Ταμία δεν έχω. Δεν έχεις ταμιακή μηχανή? Μπλοκ αποδείξεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών έχουμε? Δεν έχω τέτοια πράγματα, κύριε. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος? Δεν καταλαβαίνω, δεν έχω. Έχεις στήσει δηλαδή μια παράνομη επιχείρηση στη μέση του δρόμου? Έφορο φυγά! Έφορο φυγά, λέγε ρε! Όχι, εμείς ήρθαμε από Βόρειο Ήπειρο και οι γονείς δεν έχουν δουλειά και εγώ βοηθάω η οικογένεια. Α, Βόρειο Ήπειρο είσαι και λαθρομετανάστης δηλαδή. Θα πάρω τηλέφωνο την αστυνομία και θα σε κλείσω φυλακή, ρε αλήτη. Φυλακή! Σας παρακαλώ για αστυνομία, ανησυχήσουν γονείς και αφεντικό, αν δεν του δώσω λεφτά με σπάσεις ξύλο. Μου λες με αυτά τα κλάματα τι θες να κάνεις? Να πεις σε μένα ότι στην Ελλάδα της εφημερίας του 2001 στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα γίνεται δουλεύει. Εμπόριο παιδιών, όχι μικρέ μεγάλο απατεώνα. Απ' τα γιουνταλούρε, του κοσμικές χώρες, ρε. Εδώ είναι Ελλάδα, είναι Ευρώπη, ρε. Πάμε μέσα, ρε. Πάμε μέσα, ρε. Υπάρχει όμως και η άλλη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα στην οποία τα παιδιά πλέον έχουν μέχρι και δικά τους τηλεοπτικά προγράμματα. Κοριτσάκια και αγοράκια, γεια σας! Μαζί σας πάλι σήμερα την ίδια ώρα ο Little Mackies. Μείνετε εδώ και τα λέμε αμέσως μετά το διαφημιστικό break. Περιοδικό το τσογλάνι, στο τεύχος που κυκλοφορεί. Πώς θα κάνετε τους γονείς να λένε πάντα ναι? Συνέντευξη με τον Ποπάη και τον Ρεβιτούλη. 100 σελίδες με μόδα. Τι πιπίλες θα φορέσουν φέτος? Ποιες πάνες έχουν σφικοφολιές? Έξτρα ένθετο που λύνει όλες μας τις απορίες. Πότε βγαίνουν οι τρίχες στα πόδια? Πώς γεννιούνται τα παιδιά? Από πού βγαίνουν? Περιοδικό το τσογλάνι. Γιατί καλύτερα τσογλάνι παρά πλώρος. Κυκλοφορεί. Πιάνεται ο κόλος στο καθήκη που σου πήρε η μαμά σου? Υποφέρεις κάθε φορά που κάνεις τα κακά σου? Δεν αντέχεις την ίδια σου την πόχα? Τώρα ήρθε το καθήκεξ, το νέο ανατομικό καθήκη με πλήρη στήριξη και ρόδες για να το πηγαίνεις όπου θες. Ακόμα ειδικό σύστημα που απελευθερώνει την πόχα πολύ πιο μακριά. Καθήκεξ, για όλα τα μεγέθη ποπού, για αγόρια και κορίτσια. Καθήκεξ, κάτσε και χέξε. Και μετά τις διαφημίσεις, διαγωνισμός! Yes! Από τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής, απαντήστε στην ερώτηση.
Τι κάνει η μαμά σας όταν συγκαίγεστε? Α. Σας κάνει μαύρους από το ξύλο. Β. Σας πασαλίβει γιαούρτι. Ή Γ. Σας βάζει πιπέρι στο στόμα. Απαντήστε σωστά και κερδίσε μία σαλιάρα με ύφασμα. Πλύνε βάλε. Και τώρα έχουμε την πρώτη ζωντανή επικοινωνία με εσάς. Παρακαλώ στη γραμμή 1. Τι έπαθες περαστικά? Sorry παιδιά, μόλις ήπια το γάλα μου. Με λένε Αλέξανδρο. Από πού τηλεφωνείς μικρή Αλέξανδρε? Τηλεφωνώ από τη Λεπτοκαριά. Α, χαιρετίσματα στην όμορφη Λεπτοκαριά. Γιούχου, Λεπτοκαριά, γιούχου. Θα ήθελα να παίξετε αν μπορείτε το βίντεο κλιπ Αχ κουνελάκι κουνελάκι σε ρεμίξ του Μοράλες. Μπορούμε να το παίξουμε, μας αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Για λέει, για που το χαρίζεις. Μπορώ να το αφιερώσω? Ναι. Το αφιερώνω στο κοριτσάκι με την κόκκινη πιπίλα και το ροζ φουστανάκι που κάθεται δίπλα μου στον υπηαγωγείο. Γεια σου πονηρέ Αλέξανδρε. Οκ, λοιπόν, πάμε για μουσική. Που είναι ο κόσμος μας αγγελικά φτιαγμένος. Όλα τα πλούτη του Θεού είναι παντού σπαρμένος. Οι άνθρωποι είναι καλοί, όλοι μας αγαπούνε. Κι όπου μας βρουν κι όπου μας δουν όλοι μας βοηθούνε. Οι πόλεις είναι όμορφες, παρκά παντού γεμάτες. Λουλούδια, πράσινες αυλές, τσουλήθρες και τραμπάλες. Όταν στον μέλλον γίνουμε από μικροί μεγάλοι, τα ίδια κι εμείς θα κάνουμε και στα παιδιά μας πάλι. Κι όταν στο μέλλον γίνουμε από μικροί μεγάλοι, τα ίδια κι εμείς θα κάνουμε και στα παιδιά μας πάλι. Τα καθάρματα! Κυρίες και κύριοι, θα με συγχωρέσετε για λίγο. Με ειδοποιούν από το διαστημόπλαιό μου ότι πρέπει να φύγω. Έως τότε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Come on! Αμάν! Τα καθάρματα! Τα καθάρματα! Τα καθάρματα! Αμάν! Τα καθάρματα! Θα ήταν καλύτερα να υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου θα εξαντλήσουμε τα τελευταία περιθώρια συνεννόησης. Παπακά! Ναι, λογοράκι μου. Σήμερα είπαν στο σχολείο ότι είναι η παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Γιατί γιορτάζουμε εμείς τα παιδάκια σήμερα? Γιατί αγόρι μου, εσείς τα παιδάκια είστε το μέλλον. Είστε η συνέχεια της ανθρώπινης ζωής, είστε η ελπίδα, η χαρά και γι' αυτό θεσπίστηκε η 11η Δεκεμβρίου ως η Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού. Και ποιοι θεσπίσανε αυτή την μέρα? Ποιοι άλλοι, αγόρι μου, την θέσπισαν οι άνθρωποι που σας αγαπάνε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Αλήθεια? Βέβαια. Μπράβο, παπάκα μου, ευχαριστούμε. Τι με χαϊδεύεις εμένα τώρα, ρε? Τι με χαϊδεύεις, δεν εννοούσα τους γονείς. Τους ιδιοκτήτες από τις παιχνιδιοβιομηχανίες εννοούσα. Κοτσαμάν, ματράγαλο, τώρα κάθεσαι και με χαϊδεύεις. Αυτοί μας αγαπάνε πιο πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτός εδώ ο διαστημάνθρωπος ήταν ο Σωτήρης Καλυφάτσης. Κυρίες και κύριοι, όσο απίστευτο και αν σας φαίνεται, όσο ψεύτικο και αν τα ακούγεται, όσο παραμυθένιο και αν είναι, ναι, ο Αντώνης Κανάκης. Μαζί με τον Γιάννη τον Σερβετά και τον Βασίλη τον Πιπέρη, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή Αμάν τα Καθάρματα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, στις 9 η ώρα το βράδυ στον Αντένα. Κυρίες και κύριοι, Αντώνη, 1, 2, 3. Γεια σα! Καλημέρα κύριε. Εδεσιμότατη πλέον, Κάρολ. Πώς πήρατε αλήθεια αυτή τη δύσκολη απόφαση να κάνετε την εγχείρηση? Πείτε μου αλήθεια, πώς πήρατε αυτή την πραγματικά δύσκολη, θα έλεγα, απόφαση? Αν...
Θα μπορούσε να ονομάσει εμένα Άγιο Βίκτορα Μητρόπουλο και να είμαι εγώ ο Άγιος Προστάτης όλων των ποδοσφαιριστών. Πράγμα βέβαια που τόσα χρόνια κάνω με πολύ ήθος και χωρίς αυτόν. Εάν ούτε χωνώ το τσέμο. Δηλαδή, πώς να σας πω, αυτό το καταπληκτικό εδίο με την ανεπανάληπτη χρεια για τα τουρλωτά μου υπόθετα. Μαρίκα θα αναλάβει την κουζίνα, κάνει σαρμαδάκια, κάνει κεφτεδάκια, κάνει μπελοσοφράτς, διατσερμπίτι. Θα φάει όλος ο κόσμος. Εφορία έλεγχος, πού είναι η ταμιακή μηχανή? Ποια, δεν έχω. Δεν έχεις ταμιακή μηχανή, μπλοκ αποδείξεων, μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Δεν έχω, κύριε. Δεν έχεις. Δηλαδή, έχει στήσει κάπου στη μέση του πουθενά ένα μικρό παράνομο και βγάζει λεφτά. Συλλαμβάνεσαι, αλήθεια. Όχι. Συλλαμβάνεσαι. Κύριε Ηλιάδη, τι συμβαίνει, αλήθεια? Όχι, δεν κατάλαβα. Πριν καν αρχίσουμε, με γελάει ο άλλος. Δεν γελάω. Είναι στο γραφείο μου και χαίρομαι. Κύριε Ηλιάδη. Κύριε Ηλιάδη, πείτε μου, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει? Όχι, παιδιά, δεν είναι, είναι το χαμόγελο του κυρίου Ηλιάδη. Κύριε Ηλιάδη, πείτε μου, σας παρακαλώ, τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν έχετε ασθενοφόρα? Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα ποιος γέλασε? Εσύ και εγώ συγχρόνως. Κύριε Ηλιάδη, πείτε μου, σας παρακαλώ, τώρα ποιος γέλασε? Τώρα χαμογέλασε. Είναι δυνατόν τώρα, μας είπε. Τρία, δύο, ένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε να θελήσει, να σε κοιτάξει. Τίποτα, ναι, κοιτάει την άλλη και εγώ από την άλλη. Δεν μου λέτε, κύριε Ηλιάδη, τι ακριβώς. Δεν μπορούμε να κοιταχτούμε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε πολλά ασθενοφόρα στη διάθεσή μας και για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Τρία, δύο, ένα. Δώσε λίγο. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο... Ωχ, δεν μου ήθεσαι, μου ήθεσαι πάλι απ' τα επαγγελματίες ήμεθα. Εδώ σε. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Δεν μου λέτε, κύριε Ηλιάδη. Μη με αναγκάζετε να υψώνω τον τόνο της φωνής μου. Έχουμε προσλάβει μία καφετζού, λοιπόν. Κάθε φορά που έχουμε μία κλίση για το ασθενοφόρο μας, η καφετζού ενεργοποιείται κατευθείαν. Ψήνει έναν ελληνικό... Προσέξτε τώρα να δείτε πώς δουλεύει η υπηρεσία. Με το που χτυπάει και έχουμε μία κλίση για το ασθενοφόρο μας, ενεργοποιείται κατευθείαν η καφετζού. Ενεργοποιείται κατευθείαν η καφετζού. Βάζει μπροστά τη μηχανή οδηγός και τρέχει με τον καφέ στα χέρια. Πολύ καλά ακούσατε. Σας παρακαλώ. Και να σας εξηγήσω αμέσως και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο μηχανισμός της υπηρεσίας μας. Έχουμε και λέμε. Καφετζού. Οδηγός. Ταμείο. Με το που χτυπάει το τηλεφωνικό κέντρο και έχουμε μία κλίση για το ασθενοφόρο, αυτομάτως γυρνάει η μίζα, γυρνάει από τον οδηγό και ταυτόχρονα ενεργοποιείται η καφετζού και ψήνει έναν ωραίο ελληνικό καφέ για τον οδηγό. Τρέχει στο προάβλιο με τον καφέ, δίνει στον καφέ στον οδηγό. Πίνει ο οδηγός το καφέ. Με το που πίνει το καφέ, δίνει πίσω το φλιτζάν στην καφετζού. Διαβάζει η καφετζού τον καφέ. Τι λέω? Ποιος είμαι? Ένας άλλος έχω γίνει. Don't worry, be happy now.